πως δυσκόλος ή τα χρήματα έχοντες εισελεύσονται εις την Βασιλεία του Θεού. Αυτά τα λόγια του Κυρίου μας εξ αφορμής της επισκέψεως εκείνου του πλουσίου νεανίσκου, αγαπητή μου, που του είπε τι να κάνει για να κερδίσει την αιώνια ζωή, και ο Κύριος ομίλησε να τον ακολουθήσει και να πουλήσει τα υπαρχοντά του, και εκείνος απήλθε. Τα λόγια αυτά του Κυρίου μας βαθύτατα επηρέασαν την ανθρωπίνη σκέψη και πράξη. Και πράγματι θα μπορούσαμε να υπούμε ότι το θέμα της ιδιοκτησίας, που ήταν πάντα ένα μεγάλο θέμα, αρχίζει να παίρνει κάποιες καινούργιες διαστάσεις από τα λόγια αυτά του Κυρίου μας στους πιστούς. Όταν πράγματι έχουμε το φαινόμενο της ιδιοκτησίας, ποια είναι η θέση του μέσα στον χριστιανισμό? Μήπως κανείς, εάν έχει περιουσία, δεν μπορεί να σωθεί? Ήταν ακριβώς αυτό το ερώτημα των μαθητών όταν άκουσαν αυτά τα λόγια του Κυρίου, και τις δύναται σωθήνε και ποιος μπορεί να σωθεί, διότι όλοι οι άνθρωποι λίγο ή πολύ έχουν κάποια περιουσία. Αν λοιπόν η περιουσία συνδέεται με τη σωτηρία, τότε ποιος μπορεί να σωθεί? Για να δούμε αυτό το πολύ σπουδαίο θέμα, αφού τόσο δεμένο είναι με τη σωτηρία, θα πρέπει λίγο να το ερευνήσουμε. Όταν λέμε ιδιοκτησία, τι εννοούμε? Ιδιοκτησία δεν είναι απλώς να έχεις πολλά. Ιδιοκτησία είναι απλώς να έχεις. Να έχεις κάτι. Και ο πτωχός και ο πλούσιος έχουν ιδιοκτησία. Ακόμη και τα ρούχα που φοράμε, αν υποτεθεί ότι δεν έχουμε χρήματα, είναι μια ιδιοκτησία. Συνεπώς, δεν είναι το θέμα εάν είμαι πλούσιος ή πτωχός, αλλά εάν έχω ιδιοκτησία, αυτή η ιδιοκτησία τελικά θα με βοηθήσει ή θα με εμποδίσει από το να ζήσω, να κερδίσω τη Βασιλεία του Θεού. Πάνω σε αυτό το θέμα θα μπορούσαμε να υπούμε ότι η Αγία Γραφή έχει πολλά να απαντήσει. Η Παλαιά Διαθήκη λέγει: ουκ επιθυμήσεις την οικίαν του πλησίον σου, ούτε των αγρών, ούτε παντός κτίνους αυτού, ούτε όσα το πλησίον σου εστί. Έξοδος 20,17. Όταν λέγει δεν θα επιθυμήσεις όσα ανήκουν εις τον πλησίον σου, σημαίνει ότι αναγνωρίζει η Παλαιά Διαθήκη περιουσία εις τον κάθε άνθρωπο. Διότι αν δεν ανεγνώριζε την περιουσία στον κάθε άνθρωπο, τότε γιατί να πει ότι δεν θα επιθυμήσεις του πλαϊνού σου την περιουσία? Και όχι μόνο απλώς την αναγνωρίζει, αλλά και την κατοχυρώνει, και την κατοχυρώνει με ένα νόμο, με ένα από τις 10 εντολές, όταν λέγει ότι θα σεβαστείς. Και όχι μόνο θα σεβαστείς, αλλά πηγαίνει και εις την ρίζαν του σεβασμού, την επιθυμία. Διότι μπορεί να σεβαστώ την περιουσία του αλουνού, αλλά να την επιθυμώ όμως. Να μην ελέγχεται αυτή η επιθυμία μου εξωτερικά, αλλά από μέσα μου όμως να την επιθυμώ. Και η εντολή κατοχυρώνει την ιδιοκτησία, όχι μόνο στο να την σεβαστείς του πλαϊνού σου την περιουσία, αλλά και να μην την επιθυμήσεις. Εκόπτει, θα λέγαμε, ακόμη και αυτό το ελαττήριον που θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποια στιγμή στη ζωή μας αυτό το κίνδυνο να αρπάξουμε την περιουσία του πλαϊνού μας, μόνο και μόνο γιατί κάποια φορά στη ζωή μας την είχαμε επιθυμήσει. Αλλά ακόμα και η Καινή Διαθήκη, αγαπητοί μου, έρχεται να μας μιλήσει για αυτήν. Ρίξε μια ματιά στη ζωή του Κυρίου.
Ο Κύριος δεν είχε ιδιοκτησία. Κατά το ανθρώπινον εννοείται. Δεν είχε ιδιοκτησία. Όταν τον ερώτησαν, Κύριε, πού μένεις, εκείνος είπε, τα πουλιά του ουρανού και οι αλεπούδες του δάσους έχουν τις φωλιές τους, αλλά ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει το κεφάλι του. Δηλαδή δεν είχε περιουσία. Εν τούτης είχε κάποια ενδύματα. Ακόμη ο μικρός όμιλος του Κυρίου, οι μαθητές, είχαν ένα ταμείο. Το ταμείο αυτό το κρατούσε ο Ιούδας. Ακόμη ο Κύριος, όταν βρέθηκε στην έρημο με τόσες χιλιάδες ανθρώπους ακροατάς του Θείου του Λόγου, τους ετάισε και έφαγαν και χόρτασαν. Ακόμη απεδέχθη το πανάκριβο μύρο των αδελφών του Λαζάρου, της Μαρίας συγκεκριμένα, όταν του ήλυψε τα πόδια από ευγνωμοσύνη, και όταν είπε ο Ιούδας να που γιατί δεν πουλήθηκε να δοθεί στους στοχούς, ο Κύριος τον επέπληξε, διότι απεδέχθη αυτήν την πανάκριβη προσφοράν της Μαρίας. Όλα αυτά δείχνουν, αγαπητοί μου, ότι ο Κύριος μέσα στα υλικά αγαθά εκείνη το άνετα, παρότι ο ίδιος δεν είχε ιδιοκτησία, όπως τουλάχιστον την νοούμε. Εάν τα πράγματα δεν ήσαν έτσι, τότε ο διάβολος δεν θα του έφερνε μπροστά του τις βασιλείες της γης και τον πλούτο τους, αν νόμιζε ότι ο Κύριος δεν στέκεται άνετα ανάμεσα στο θέμα των αγαθών του κόσμου τούτου. Να σας το αποδείξω αυτό. Ο διάβολος συνήθως βάζει τρικλοποδιά πειρασμών εκεί ακριβώς που βλέπει ότι έχουμε ένα αδύνατο σημείο. Ο πρώτος πειρασμός του ήταν το να του πει του Κυρίου να κάνει τις πέτρες ψωμιά, επειδή ακριβώς είχε νηστεύσει 40 ημέρες και ήταν πολύ φυσικό να πεινά ο Κύριος. Το λέγει δε σαφώς η Αγία Γραφή ότι ο Κύριος επείνασε. Δεν του παρουσιάζει τον πειρασμό όταν είναι χορτάτος, αλλά όταν πεινά. Αφού λοιπόν βρίσκει ένα δύνατο σημείο, να τώρα ο διάβολος έτσι νομίζει, έτσι βλέπει τον Κύριο να κινείται. Του παρουσιάζει τον πλούτο, όχι μόνο τη δόξα, αλλά και τον πλούτο των βασιλειών της γης. Και του λέγει, θα σου τα δώσω όλα εάν με προσκυνήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πράγματι ο Κύριος εκκινεί το άνετα μέσα στα αγαθά της γης. Εξάλλου δημιουργός των ήτο. Αν θέλετε, αγαπητοί μου, στο σημείο αυτό θα ήθελα λίγο να μείνω. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα ήθελε να έχει περιουσία εν Χριστώ, θα πρέπει να κινείται μέσα στις περιουσίες των άλλων ανθρώπων ανέτος. Αν βλέπετε κάποιον που πηγαίνει σε ένα σπίτι και δεν έχει περιουσία και αρχίζει να λέει στον οικοκύρη και στην οικοκυρά, «Α, έχεις πολύ ωραία καθίσματα, αλλά τι σου χρειάζονται αυτά? Ο Χριστός δεν είπε ότι δεν πρέπει να έχουμε πολυτέλεια στο σπίτι μας?» Στο βάθος αυτών των λόγων υπάρχει μια ζήλια. Γιατί αυτός δεν έχει, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει, γι' αυτό το λόγο μιλάει έτσι. Ο αληθινά ακτήμων, ο αληθινά σεβόμενος την περιουσία του άλλου, κινείται ανέτος και στο πιο πλούσιο σαλόνι και στο πιο λιπαρό τραπέζι. Δεν διαμαρτύρεται, δεν λέγει τι είναι αυτά, δεν τρέπεστε, τι πολυτέλειες είναι αυτά, τίποτα, κινείται ανέτος. Θέλετε παράδειγμα? Αυτός ο ίδιος ο Κύριος. Τι λέτε, να του προσέφεραν τσιγκούνικα τραπέζια όπου πήγαινε? Εκείνος ο Σίμωνο, ο Φαρισαίος, πλούσιος ήταν, πλούσιο τραπέζι του παρέθεσε. Αυτές οι αδελφές του Λαζάρου, εξάλλου εκείνος ο λόγος, ενός εστί χρία, το είπε ο Κύριος μόνο και μόνο για να μην κάθεται και σκοτώνεται και χασομεράει η Μάρθα στην κουζίνα. Ότι μας φτάνει να φαεί, δεν γάλος ο κόσμος. Δεν είπε όμως ότι τι είναι αυτά που κάνεις, δεν τρέπεσαι, εγώ θα να χειρίσω τη βασιλεία του Θεού και εσύ ετοιμάζεις τόσα φαγητά. Τι είπε? Ο Κύριος εκκινεί το ανέτος.
Έτσι λοιπόν, βλέποντας τη ζωή του Κυρίου, θα μπορούσαμε να ειδούμε το πνεύμα της Καινής Διαθήκης πως απαντά πάνω σε όλα αυτά. Αλλά όμως δεν είναι συνεπώς αυτή η ίδια ιδιοκτησία η οποία έρχεται να προσβάλλει τον άνθρωπο. Είναι κάποια άλλα πράγματα. Είναι ο τρόπος που θα την αποκτήσουμε, αλλά και ο τρόπος που θα τη χρησιμοποιήσουμε πάνω στον τρόπο της κτήσεως, το πώς θα αποκτήσουμε την περιουσία. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Ουκ ελεύομεν μη πλουτίν, αλλά κακός μη πλουτίν. Έξεστη γαρ πλουτίν, αλλά χωρίς αρπαγής και βίας». Δεν εμποδίζομαι να μη πλουτίσει κάποιος. Επιτρέπεται να πλουτίσει κάποιος αν θέλει, αλλά κοιτάξτε, έξεστη, επιτρέπεται να πλουτίσει κανείς, αλλά χωρίς την αρπαγή και χωρίς τη βία. Δεν θα δικήσεις. Αν ο Θεός σου δώσει τα αγαθά του, δεν θα τα πετάξεις στον δρόμο. Συνεπώς, δύνασαι να είσαι πλούσιος, χωρίς όμως να αδικήσεις. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσες να γίνεις πλούσιος. Είναι δύσκολος, όχι υπερβολικά δύσκολος. Δύσκολος, αγαπητοί μου, είναι ο τρόπος της χρήσεως, όχι ο τρόπος της κτήσεως. Απάνω στον τρόπο της χρήσεως θα είχα κάτι να σας πω. Λέγει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος το εξής: «Δεσποτικά εστί τα χρήματα, όθερα να φτάσει λέξομεν. Από όπου και αν μαζέψουμε τα χρήματα, είναι του Θεού. Όλα τα αγαθά είναι του Θεού. Και γαρέλαβες, εταίρον πλείωνα, ούχι να αυτά αναλώσεις μόνος, αλλήνα και εταίρης γέννη οικονόμος καλός. Και έλαβες αυτά πιο πολλά από τους άλλους, όχι για να τα καταναλώσεις μόνος σου, αλλά για να κάνεις κοινωνούς των αγαθών σου και τους άλλους και να γίνεις ένας καλός διαχειριστής οικονόμος των αγαθών σου, που θα μετέχουν και οι άλλοι των αγαθών σου αυτών». Αυτή είναι η χρήση. Γιατί αν η καλή χρήση, γιατί αγαπητοί μου, αν πρέπει να δούμε το θέμα καλύτερα, σας είπα απόλυτος απουσία της ιδιοκτησίας δεν υπάρχει. Αυτή την ιδιοκτησία που έχουμε, τα ρούχα που φοράω είναι δικά μου, άρα έχω ιδιοκτησία. Ό,τι έχω δεν ανήκει σε μένα, ανήκει στο Θεό. Διότι τα πάντα είναι του Θεού, όλα τα αγαθά είναι του Θεού. Ακόμα και αυτή η ύπαρξή μου είναι του Θεού. Απόλυτος ιδιοκτήτης δεν υπάρχει. Αφού δεν υπάρχει απόλυτος ιδιοκτήτης και είναι ο Θεός ο απόλυτος ιδιοκτήτης, εμείς είμαστε διαχειριστές. Και οφείλουμε να διαχειριζόμεθα τα αγαθά που μας δίδει ο Θεός κατά το θέλημα το δικό Του. Διότι μην ξεχνάμε ότι όταν υπάρχει ιδιοκτησία και μάλιστα σε πλεονασμόν, δηλαδή πλούτος, τότε υπάρχει ένας κίνδυνος, αν όχι πολύ κίνδυνη. Υπάρχει ο κίνδυνος να κολλήσει ο άνθρωπος τα υλικά αγαθά. Είναι κάτι που το παθαίνουν πολλοί. Να κολλήσουμε, να νομίσουμε ότι αυτά αποτελούν ένα πια σκοπό της ζωής μας ή να εξυπηρετήσουν υλικούς σκοπούς της ζωής μας. Να φάμε, να πιούμε, να απολαύσουμε τα υλικά αγαθά. Δεν απαγορεύεται να φάμε και να πιούμε. Έφαγαν οι πεντακισχυλοί και εχορτάστησαν. Αλλά εάν φάμε και πιούμε και δοξάσουμε το Θεό και θυμηθούμε και τους άλλους ανθρώπους, όχι μόνο δεν είναι ημαρτημένων, αλλά είναι και καλώς τοποθετημένων. Όταν όμως μέσα στα υλικά μου αγαθά ξεχάσω την πνευματική ζωή, κολλήσω στα υλικά πράγματα, αυτό αρχίζει να γίνεται για μένα ένας κίνδυνος. Και αν αυτός ο κίνδυνος χρονίσει, τότε θα αρχίσω να ξεχνώ και τον Θεό. Το να ξεχάσει κανείς τον Θεό είναι μεγάλο πράγμα. Είπε άφρον εν καρδία αυτού και στη Θεός. Και ο πλούσιος εκείνος ο άφρον τι είπε? Έχεις πολλά αγαθά,
ψυχή μου, να φας για χρόνια πολλά. Είναι πολύ κίνδυνος. Η εποχή μας παρουσιάζει το φαινόμενο της αθείας επειδή έχει πλεονασμό υλικών αγαθών. Έκανα μια σκέψη και μια έρευνα με το μυαλό μου, όση ιστορία μπορώ να ξέρω, ότι το φαινόμενο της αθείας δεν υπήρχε ποτέ στην ιστορία στο βαθμό που υπάρχει σήμερα. Βλέπουμε τους ειδωλολάτρες είχαν μία πίστη, δεν έχει σημασία ότι πίστευαν σε ψευδείς θεούς, διότι η πίστη στα είδωλα δεν είναι αθεία, τουλάχιστον με την γενική φόρμα, όχι με την ευαγγελική έννοια φυσικά, διότι και ο αιρετικός άθεος είναι κατά την Αγία Γραφή. Σήμερα οι Εβραίοι θεωρούνται άθεοι. Ομοιέχον, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, τον Υιόν ούτε τον Πατέρα έχει. Συνεπώς είναι άθεος. Όχι με αυτήν την έννοια την ευαγγελική, αλλά εάν κάπου ένας άνθρωπος πιστεύει. Πιστεύει, ας το πούμε έτσι όπως το λένε οι πολλοί, σε μια ανωτέρα δύναμη. Ας το πούμε έτσι. Το φαινόμενο της αθείας δεν υπήρχε στους αρχαίους χρόνους. Ούτε σε άρχοντες, ούτε σε κατακτητάς, ούτε σε πλουσίους, πουθενά δεν υπήρχε το φαινόμενο της αθείας. Οι Εβραίοι εξετρέποντο προς την ειδωλολατρία, άφηναν των αληθινών θεών, αλλά πάλι σε θρησκευτικό τομέα εκκινούντο, σε θρησκευτικό χώρο εκκινούντο. Ελάτρευαν τον ήλιο, έπεφταν στην ειδωλολατρία, αλλά δεν ήταν όμως ένας χώρος έξω από την θρησκεία. Σήμερα υπάρχει το φαινόμενο της αθείας, ένα μοναδικό φαινόμενο. Ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να μας βάλει σε πάρα πολλές σκέψεις. Γιατί οι άνθρωποι έφτασαν να λέγουν ότι δεν υπάρχει Θεός? Αυτό το φαινόμενο δεν το παρουσίασε ποτέ η αρχαιότητα, σας είπα. Σημαίνει ότι έχουμε πολύ ευδαιμονία και αυτός ο ευδαιμονισμός οδηγεί εις αυτήν την αθεία. Αν θα πάτε στην Αφρική που δεν υπάρχει η ευδαιμονία, αδιάφορον τι πιστεύουν οι μαύροι, αν πιστεύουν είναι μουσουλμάνοι, χριστιανοί ή ειδωλολάτρε, ένα είναι αλήθεια, ότι δεν θα βρείτε άθεων Αφρικανών, άθεων απολύτιστον, άθεων απολύτιστον δεν θα βρείτε ίσως ούτε έναν. Είναι φαινόμενο των πολιτισμένων λαών. Ώστε, αγαπητοί μου, παρατηρούμε ότι η περίπτωση της ευδαιμονίας του πλούτου οδηγεί στην αθεία. Αυτό είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Η χριστιανική δύση, η οποία αυτή αποκλειστικά ευημερεί, η Ανατολή δεν ευημερεί, η δύση αποκλειστικά ευημερεί, αυτή η χριστιανική δύση είναι εκείνη η οποία οδηγήθηκε στην αθεία, αλλά και το δυστύχημα διδάσκει την αθεία και στο λοιπόν κόσμο. Έτσι θα λέγαμε ότι είναι αυτός ο κίνδυνος του πλούτου. Αλλά όμως τότε να μην έχουμε τίποτα, ή αν ο Θεός μας δώσει αγαθά, τότε να τα πετάξουμε στο δρόμο? Ακούστε, αγαπητοί μου, οι μαθηταί απόρρισαν, διότι είχαν μια ψαρόβαρκα. Δεν είχαν ένα καΐκι οι μαθηταί, εκ των ψαράδων εννοώ. Δεν είχαν κάποιο σπίτι μου με έναν. Απόρρισαν με τα λόγια αυτά του Κυρίου, ότι δεν μπορεί πλούσιος να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Και πλούσιος, όταν είπε ο Κύριος, εννοούσε ο έχων ιδιοκτησίαν. Απορούν οι μαθηταί και λέγουν, Κύριε, τι δύνατε σωθεί? Τότε ποιος μπορεί να σωθεί, γιατί και εμείς κάτι έχουμε? Και ο Κύριος είπε, τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι μπορεί κανείς να είναι πλούσιος ή τι, να αποφύγει αυτούς τους κινδύνους που αναφέραμε, εφόσον ζει εν Χριστώ Ιησού. Αγαπητοί μου, ο Ζακχαίος δεν έγινε πάμπτωχος. Έδωσε το τετραπλούν σαν αποζημίωση σε όσοι δίκησε. Έδωσε τα ημίση, όχι όλα, τα ημίση των υπαρχόντων του. Και ο Κύριος είπε ότι στο σπίτι αυτό έγινε σωτηρία. Διότι δεν είπε, α, στάσου Ζακχαί, α, όλα και όλα, στάσου. Αν θες πραγματικά να σου πω ότι στο σπίτι σου έγινε σωτηρία, μη κρατάς τη μισή σου περιουσία, θα τη δώσεις και αυτή. Δεν το είπε αυτό ο Κύριος. Αλλά είπε ότι έγινε σωτηρία εις το σπίτι αυτό, αν και ο Ζακχαίος κρατάει τη μισή του περιουσία.
Αν θέλετε ακόμη, αγαπητοί μου, αυτός ο πλούσιος Φιλήμων, προς τον οποίο γράφει ο Απόστολος Παύλος την επιστολή του, θα τον κακίζει ο Απόστολος Παύλος, ο ίδιος είναι ακτίμων. Είναι εκείνο που σας έλεγα πρώτα, πώς αισθάνεται ο αληθινά ακτίμων μέσα στα αγαθά του κόσμου τούτου. Ούτε ζηλεύει, ούτε πλήττει, ούτε κεντρίζει, τίποτα. Φιλείται άνετα. Δεν κακίζει τον Φιλήμωνα, και όμως ο Φιλήμων έχει ανοιγμένο το σπίτι του και έχει κάνει το σπίτι του κατοίκον εκκλησία. Εκείνη η Λυδία η Πορφυροπόλης, η θαυμασία εκείνη η γυναίκα που ήταν πολύ πλουσία εις τους Φιλίππους της Μακεδονίας. Και αυτή άνοιξε το σπίτι της και το έκανε εκκλησία. Δεν της είπε ο Απόστολος Παύλος, στάσου, για να είσαι χριστιανή πρέπει να πουλήσεις το σπίτι σου. Δεν της το είπε αυτό. Είναι, αγαπητοί μου, ο πλούτος βρίσκει την καταξίωσή του εν Χριστώ Ιησού. Μόνο αν κανείς είναι αληθινός χριστιανός, εκεί βρίσκει την καταξίωσή του ο πλούτος, διότι ο Θεός είναι ο πλούσιος, ο αληθινά πλούσιος. Και έτσι δεν αλωτριώνεται κανείς από τη χάρη του Θεού και από τη σωτηρία, εάν είναι πλούσιος εν Χριστώ Ιησού. Άλλο τώρα ότι πολλές φορές δυστυχώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς μπορώ εν Χριστώ Ιησού να ζήσω και με τα ειδικά μου αγαθά. Εν τούτης υπάρχει και κάτι ακόμα. Δεν πρέπει να κλείσουμε τον λόγο εάν δεν μπούμε και αυτό το σημείο. Αυτό που είπε ο Κύριος εις τον πλούσιο νεανίσκον, πάντα όσα έχεις πόνισον και διάδος πτωχής, ενώ δεν το είπε αυτό εις τον Ζακχαίο, δεν το είπε αλλού, το λέει τώρα εις τον πλούσιο αυτόν νεανίσκον, πάντα όσα έχεις. Σας κάνει εντύπωση? Στο Ζακχαίο δέχεται τη μισή περιουσία που να την κρατά. Σε αυτόν λέει να τα πουλήσει όλα. Γιατί? Έχουμε μια ξεχωριστή περίπτωση. Είναι η αρετή της ακτιμοσύνης. Η ακτιμοσύνη είναι αρετή? Είναι αρετή. Πώς τη μακάρισε ο Κύριος? Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Ευτυχισμένη αυτή που είναι φτωχή με το ίδιο τους το πνεύμα, με την ίδια τους την προαίρεση, γιατί σε αυτούς ανήκει η βασιλεία του Θεού. Βλέπετε ο Κύριος πως μακαρίζει την πτωχία και την ακτιμοσύνη. Είναι αρετή. Αλλά θα λέγαμε, δεν είναι μόνο η πτωχία, είναι και η ξενιτία. Αυτή η ξενιτία θα πει, να είμαι πάνω στη γη, να είμαι στο σπίτι μου και να φύγω από το σπίτι μου. Να ξενιτευτώ. Κατά λέξη αυτό σημαίνει ξενιτία, ξενιτιά. Να φύγω από το σπίτι μου και να πάω αλλού. Αλλά για τον καθέναν αυτή η αρετή δεν μένει απ' έξω. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μόνο για μερικούς αυτή η αρετή της ακτιμοσύνης και της ξενιτίας. Δύναται να είναι για όλους. Διότι οι μακαρισμοί δεν έχουν μία εκλεκτικότητα για εκείνους ή για εκείνους ή για εκείνους. Είναι για όλους. Πώς μπορεί ένας που μπορεί να έχει περιουσία να λέγεται μακάριος το πνεύματι και να ζει πραγματικά μια ακτιμοσύνη και μια ξενιτία, ενώ είναι μέσα στον κόσμο και μέσα στο σπίτι του? Ασφαλώς τροπικά. Ασφαλώς τροπικά. Ο πλούσιος Αβραάμ, όπως μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο πλουσιότατος Αβραάμ, εις θάνατο ότι είναι ξένος εις τον κόσμο αυτόν. Και όταν ο Θεός τον έβασε σε ένα ψηλό μέρος και του έδειξε, αγαπητοί μου, όλη τη γη Χαναάν, του λέγει από εκεί έως εκεί, από βορρά έως νότο και από τη μεγάλη θάλασσα που είναι η Μεσόγειος ως τη μικρή θάλασσα που είναι η νεκρά, αυτή τη γη θα τη δώσω σε σένα, στους απογόνους σου. Δεν ξυπάστηκε ο Αβραάμ. Παύπλουτος ήταν ο Αβραάμ. Δεν ξυπάστηκε. Ο Αβραάμ πίστευε και ένιωθα να πάσα στιγμή ότι είναι αλωτριωμένος από τον κόσμο αυτόν. Σημειώνει ο Κύριος και μας λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον ότι ο Αβραάμ είδε τη δική μου ημέρα και χάρηκε. Δεν χάρηκε για τη γη που του είπε ο Θεός θα σου δώσω. Χάρηκε για την ημέρα του Χριστού, δηλαδή δια την ενανθρώπιση. Για τον Αβραάμ υπήρχε ένα θέμα, η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Και όταν είδε την ημέρα αυτή να έρχεται, την είδε από τον Άδη.
τον επληροφόρησε ο Θεός τον Άδη. Ήρθε η μέρα. Τότε χάρηκε ο Αβραάμ, γιατί είχε πάρει αυτή την υπόσχεση. Και ύστερα από 30 χρόνια, όταν ο Κύριος κατέβηκε εις τον Άδη, βρήκε τον Αβραάμ και τον έφερε στον Παράδεισον, στην πρόγευση της Βασιλείας του Θεού. Αυτό ήθελε ο Αβραάμ, ο πλουσιότατος Αβραάμ. Βλέπετε λοιπόν ότι κανείς τροπικότατα δύναται να ζει την αρετή της πτωχίας και της ξενιτίας, αλλά είναι συνεπώς αρετή για όλους. Είναι για όλους αρετή. Ναι αγαπητοί μου, είναι για όλους αρετή. Επιμένω στο σημείο αυτό. Γι' αυτό το λόγο θα παρακαλέσω πάρα πολύ. Το μέτρο μας το δίνει ο Απόστολος Παύλος. Ας το ακολουθήσουμε. Λέγει: οι αγοράζοντες ως μη κατέχοντες. Αυτοί που αγοράζουν, για να λέει αγοράζω σημαίνει ιδιοκτησία. Βλέπετε, αμέσως προϋποθέτει την ιδιοκτησία. Οι αγοράζοντες ως μη κατέχοντες. Όταν θα αγοράσεις κάτι, νομικά σου ανήκει. Αλλά δεν θα έχεις το αίσθημα, εκείνο το ως, θα πει σαν. Δεν θα έχεις το αίσθημα ότι είναι δικό σου. Αυτό το μαγνητόφωνο είναι δικό μου, αλλά δεν είναι δικό μου. Αυτό το σπίτι είναι δικό μου, αλλά δεν είναι δικό μου. Διότι ούτε έχουμε νόδε μένους απόλυν. Απλώς να περάσουμε, απλώς να ζήσουμε. Και στα αγαθά που έδωσε ο Θεός να χαρούν και άλλοι μαζί μας. Αυτό θα πει αγοράζω. Νομικά έχω περιουσία, αλλά είμαι ακτίμων. Στον τρόπο μου είμαι ακτίμων. Ως μη κατέχοντες. Κοιτάξτε το ρήμα κατά και έχω. Δεν λέγει έχοντες, διότι έχουμε. Κατέχοντες, που θα πει να αγκαλιάσω τα υλικά αγαθά και να πω τα δικά μου, αυτό που έλεγε ο πλούσιος της παραβολής, τα αγαθά μου. Αυτό όχι. Έτσι αγαπητοί μου μπορούμε να ζούμε το φαινόμενο της ιδιοκτησίας μέσα στο χριστιανικό χώρο. Αυτή είναι η σωστή τοποθέτηση. Αυτή και μόνη αυτή. Και τότε αγαπητοί μου, τότε η ιδιοκτησία δεν γίνεται εμπόδιο της σωτηρίας. Τότε η ιδιοκτησία αντιθέτως γίνεται ένας τρόπος, μία οδός να φτάσω στη Βασιλεία του Θεού. Να σας το δείξω. Ο Κύριος είπε: ποιήσατε φίλους εκ του μαμονά της αδικίας. Είναι όταν εκλείπετε, δέξονται ημάς εις την Βασιλεία του Θεού. Ποιος είναι ο μαμονάς αδικίας? Τα χρήματα, ο πλούτος. Ποιήσατε φίλους. Τι θα πει ποιήσατε φίλους? Κάνετε φίλους ανθρώπους, θα το λέγαμε έτσι, με το να δώσετε χρήματα, με το να δώσετε τα αγαθά σας, ώστε όταν θα εκλείπετε, θα φύγετε από τον κόσμο αυτόν, να σας δεχθούν. Δεν είναι οι άνθρωποι, είναι οι καλές πράξεις. Να σας δεχθούν, όχι οι άνθρωποι, οι καλές πράξεις εκεί στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι αυτός ο Κύριος μας μίλησε για τα χρήματα, ότι μπορεί να γίνουν ακόμη και αιτία να σωθούν. Είναι θέμα πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε. Είναι θέμα καλύτερα πώς θα σταθούμε απέναντι εις το φαινόμενο της ιδιοκτησίας. Με δύο λόγια, η στάση μας είναι και πρέπει να είναι και οφείλει να είναι εν Χριστώ Ιησού.